Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών στο Δημοτικό Συμβούλιο, απαντώντας σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης Σωτήρη Κοτσοβού σχετικά με τις σχολικές επιτροπές, τόνισε ότι υπάρχουν προβλήματα που προκάλεσε ο νέος νόμος και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να λειτουργήσουν σωστά οι σχολικές επιτροπές. Κάθε δύο σχολεία, μία σχολική επιτροπή με δικό της αφημί, να μπορεί να κάνει και τις συντηρήσεις και τα λειτουργικά της έξω. Υπήρχαν κάποιες επιδοτήσεις, παύλα επιχορηγήσεις, παύλα χρηματοδοτήσεις από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, στο Δήμο για να δώσει στις σχολικές επιτροπές. Τα χρήματα αυτά στο παρελθόν ήταν τετραπλάσια από αυτά που είναι σήμερα. Μία λέξη θα πω, Καλλικράτηση. Στον Καλλικράτη μέσα φορτώσαμε όλα εκείνα που ήταν ως αδυναμίες χρηματοδοτήσεων της παιδείας, αδυναμίες να σταθεί το σύστημα όρθιο και προσπαθούμε σήμερα να φέρουμε στο Δήμο όλα εκείνα τα οποία δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει, να πράξει και να σταθεί απέναντι στις περιστάσεις και απέναντι σε αυτό που πραγματικά επιτάσσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, στην παιδεία να δώσουμε εκείνα που πρέπει να δώσουμε. Μία σχολική επιτροπή για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μία σχολική επιτροπή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εγώ θα πω μια παροιμία. Γέρος γάιδαρος δεν αλλάζει περπατησιά. Εύκολα. Προσθέτω. Οι διευθυντές είχαν μάθει μέχρι σήμερα να λειτουργούν με ένα σύστημα. Να πηγαίνουν στο σχολείο 10.000, 12.000, 15.000, να τους χωρίζουν 6 λειτουργικά έξοδα, 6 συντηρήσεις κτηρίων και από εκεί και πέρα, εάν δεν τους έφταναν, έρχονταν εδώ στο Δήμο και γίνονταν κάποιες επιδοτήσεις, κάποιες εκχωρήσεις ακόμα χρημάτων. Ξέρει και ο Κώστας και ο Γιώργος συμμετείχαν στις σχολικές επιτροπές για να μπορέσουν να γίνουν κάποια έργα. Τι γίνεται σήμερα όμως? Σήμερα είναι ένα αφημί για την πρωτοβάθμια, ένα αφημί για τη δευτεροβάθμια. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να πάμε στην Επίτροπο και να ρωτήσουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε εμείς. Έχουμε λοιπόν ένα πρόεδρο στην πρωτοβάθμια, ένα πρόεδρο στη δευτεροβάθμια. Δείτε όμως μια διαφορά. Εμείς ξεκινήσαμε, τουλάχιστον μιλάω για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, σχεδόν το Μάρτιο. Δηλαδή ενώ το Γενάρη έπρεπε να ξεκινήσουν όλα να λειτουργούν κανονικά, έρχονταν διατάξεις και ακόμα ξέρετε ότι έρχονται και άλλες διατάξεις που αναιρούν τις προηγούμενες γιατί έχουν γίνει λάθη στον Καλλικράτη σε πάρα πολλά σημεία. Ήρθε λοιπόν στις 15 Αυγούστου, 16 Αυγούστου το αφημί της Σχολικής Επιτροπής, τα αφημί μάλλον των σχολικών επιτροπών. Μέσα στο κατά καλό καιρό, ενώ η εφημερίδα της κυβέρνησης ανακοίνωσε τις σχολικές επιτροπές τον Ιούνιο. Δηλαδή 6 μήνες, άμα τη αναλήψει, τα σχολεία πήγαιναν με την κεκτημένη ταχύτητα που είχαν από πριν, όπως πήγαιναν και όλα τα άλλα πράγματα. Πώς έπρεπε να λειτουργήσουν αυτές οι σχολικές επιτροπές? Έπρεπε να γίνει μια συγκεντρωτική διοίκηση, να πάρουμε λοιπόν τα αιτήματα όλων των σχολείων τι χρειάζονται και να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση όλων εκείνων των πραγμάτων που ζητούσαν μέσα. Παράλληλα όμως, γινόταν και κάτι άλλο. Οι διευθυντές των σχολείων έπαιρναν εκεί που ήξεραν και έκαναν το ορθό κατά την άποψη τη δική μου. Είναι έτσι έπρεπε να κάνουν. Και ζητούσαν χαρτική ύλη, ζητούσαν γραφική ύλη, ζητούσαν εκείνα που χρειάζονταν για να λειτουργήσουν τα σχολεία στις 11-12 του Σεπτέμβρη που ξεκίνησαν. Πήραν λοιπόν πάρα πολλά τιμολόγια. Να σκεφτείτε έτσι απλά ότι οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών σε σχέση με προηγούμενα έτη, και δεν μιλάω για το 10, μιλάω για το 9, μιλάω για το 8, είναι στο 1 τέταρτο σήμερα. Είναι στο 1 τέταρτο. Αντιλαμβάνεστε ότι με το 25% των χρημάτων, 75% έχει φύγει, φέρνουν να διοικήσουμε τις σχολικές επιτροπές, όντας αυτή τη στιγμή έμαθα σήμερα ότι έχουν δώσει ρητή διαταγή στα βενζινάδικα όλης της Ελλάδος, ότι τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα υπουργεία, αν αυτό μείνει, αυτό είναι απαράδεκτο 100%, θα βάζουν πετρέλαιο στην τιμή που έχει το πετρέλαιο κίνησης και όχι θέρμανσης. Διότι λέει, εκεί είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν ατασταλίες. Το 75% λοιπόν των χρημάτων έχει φύγει, δίνουν να διαχειριστούν σήμερα οι σχολικές επιτροπές πολύ λιγότερα χρήματα και έρχονται λοιπόν στο πετρέλαιο που όλα τα σχολιά θα χρειαστούν σε λίγο να βάλουμε με ένα 46, με ένα 47 ή με ένα 50 που είναι το πετρέλαιο κίνησης. Τι κάνανε? Πετάξανε τη σαβούρα στο Δήμο και τώρα κολυμπήστε απέναντι στην κοινωνία, γιατί αν δεν βάλετε πετρέλαιο στα σχολεία, εσάς θα κυνηγάνε μαθητές. Εάν δεν βάλετε πετρέλαιο στα σχολεία, εσάς θα κυνηγάνε οι γονείς. Αυτή η ανάλγητη πολιτική
έχει παρενέργειες εμάς μεγάλες. Οι σχολικές επιτροπές έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ειλικρινά έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου ευχάριστες οι καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά. Με ποια χρήματα να παλέψουμε, με ποια χρήματα να πολεμήσουμε. Και όμως, με τις προσπάθειες που γίνονται από τους προέδρους και όλα τα μέλη των σχολικών επιτροπών, έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα συμμαζέματος.